Εμείς αξιοποιήσαμε όλα τα κοινοβουλευτικά εργαλεία που είχαμε στη διάθεσή μας, συμπεριλαμβανομένης και της πρότασης Μομφής, για να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην υπογραφεί η Συμφωνία των Πρεσπών. Και ήμουν πάρα πολύ ειλικρινής με τους Έλληνες πολίτες και τους είπα ότι η Συμφωνία αυτή παράγει αποτελέσματα από τη στιγμή της υπογραφής της. Και το βλέπουμε δυστυχώς, κυρία Κοραή. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα ψηφίσει τη Συμφωνία αυτή όταν την φέρει ο κύριος Τσίπρας για κύρωση στη Βουλή. Εάν για οποιοδήποτε λόγο μεσολαβήσουν εκλογές και η Συμφωνία δεν έχει έρθει στη Βουλή, δεν θα κυρώσει τη Συμφωνία την επόμενη μέρα. Από τη στιγμή όμως που η Συμφωνία κυρώνεται και με βάση τη Συμφωνία κυρώνεται ταυτόχρονα από την Ελληνική Βουλή και το πρωτόκολλο ένταξης στο ΝΑΤΟ, το ζήτημα του ΝΑΤΟ, κυρία Κοραή, έχει τελειώσει. Να είμαστε πολύ ειλικρινείς και να το πούμε αυτό στους Έλληνες πολίτες. Κυρωμένη συμφωνία, διεθνή συμφωνία, παράγει δυστυχώς για τη χώρα ένομα αποτελέσματα τα οποία είναι πολύ δύσκολο να τα ανατρέψουμε. Από εκεί και πέρα, έχω, ξέρετε, την κακή συνήθεια να λέω τα ίδια πράγματα εκτός και εντός Ελλάδος. Όταν πήγα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, εξήγησα με απόλυτη σαφήνεια ποια είναι η στάση μας και ποια είναι η θέση μας. Και μίλησα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για μια συμφωνία η οποία βρίσκει αντίθετη τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινής νόμης. Εξήγησα την ευαισθησία του θέματος. Μίλησα για τα ζητήματα ταυτότητας, τα οποία, ξέρετε, τόσο πολύ απασχολούν σήμερα την Ευρώπη. Και εξήγησα στους Ευρωπαίους συνομιλητές μου γιατί δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση να αποδεχθεί μακεδονική γλώσσα και μακεδονική εθνότητα. Όπως τα λέω στην Ελλάδα, έτσι τα λέω και στο εξωτερικό. Και μιας και με ρωτήσατε και για το ζήτημα του δημοψηφίσματος, προσφυγή στις κάλπες το συντομότερο δυνατόν. Αυτό ζητάει η Νέα Δημοκρατία. Και μέσα από την ψήφο ο ελληνικός λαός θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα και για το ζήτημα των Σκοπίων.